αυτή την ιστορία ήταν η δημοτική αρχή. Ήταν εκεί μπροστά ο αντιδήμαρχος Ομοσκόπουλος, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Στρατονίου Ζαγοράκης και ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Τρίγας. Ήταν εκεί μπροστά οι πρόεδροι των σωματείων, ο Ζαφυρούδας, ο Δελικιώμας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεταλλουργικών, έτσι λέει, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βλινιαδάκης. Αυτοί λοιπόν, αφού μας εξαπάτησαν, αφού διαβουλευόμαστε και συζητούσαμε πώς θα αποχωρήσουμε, ρίξαν πάνω μας σε 30-40 άτομα, οι μισές ήταν γυναίκες, 400 αφηνιασμένους εργαζόμενους, τους οποίους αυθονίζουν εδώ και πολύ καιρό και τους απειλούν ότι ή στο βουνό ή χτυπάτε ή τους δέρνετε ή στα σπίτια σας. Αυτούς λοιπόν τους αλείτε, τους καταγγέλνουμε για απόπειρα μαζικής ανθρωποκτονίας, διότι αυτές ήταν χθες οι διαθέσεις τους. Είναι ευτύχημα που δεν είχαμε θύματα. Και γι' αυτό, αν υπάρχουν δικαστικές αρχές, αν υπάρχουν εισαγγελείς, θα είπα το μεσημέρι και στη Ε3, πρέπει να παρέμβουν και να αποδώσουν ευθύνες. Ήταν απόπειρα μαζικής ανθρωποκτονίας με ηθικούς αυτούργους, την Ελληνικός Χρυσός, τη Δημοτική Αρχή και τους συνδικαλιστές τους πουλημένους. Και την αστυνομία! Σε όλη αυτή την ιστορία εξήγησε ο Δεσποινά. Άσχημο ρόλο το χειρότερο έπαιξε και η αστυνομία, η οποία επί ώρες μας καθησύχαζε και μας έλεγε μη φοβάστε, δεν θα συμβεί τίποτα. Θα φύγουν αυτοί, θα φύγετε κι εσείς. Μα διαβεβαιώνατε εκεί μπροστά μας. Επί ώρες, από τις 12 η ώρα, μη φοβάστε, δεν θα γίνει τίποτα. Και έγιναν όλα αυτά τα οποία όλοι γνωρίζετε. Πρέπει όμως να μην απογοητευτούμε. Χθες το βράδυ είπα ότι ήμουν σαν δαρμένος σκύλος. Σήμερα αυτό μετατράπηκε σε οργή. Και όλοι πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Να μετατρέψουμε την αγανάκτησή μας, τον πόνο μας σε οργή. Και να πούμε δυναμικά εδώ έξω. Τις επόμενες 3 μέρες δεν πρέπει να πατήσει κανένας από αυτούς τους κοπρίτες εδώ μέσα. Θα μείνουμε εδώ. Θα κάνουμε μάρκες. Θα πηγαίνουμε να ξεκουραζόμαστε. Εγώ είμαι από το πρωί. Θα πάω να ξεκουραστώ τώρα που είστε πολλοί. Θα ξανάρθω. Κάποιοι άλλοι συναγωνιστές μας θα πάω να ξεκουραστούν, θα ξανάρθουν. Τη νύχτα εδώ. Αυτό το τριήμερο θα κρατήσουμε το Δημαρχείο κλειστό. Και πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει να είμαστε όλη τη μέρα όλοι εδώ. Να πίνουμε τον καφέ μας, να κουβεντιάσουμε. Δεν χρειάζεται να φτιάξουμε πράγματα και να έχουμε συνέχεια τα μικρόφωνα και να μιλάμε. Θα κάνουμε και κάποιες εκδηλώσεις. Θα σας πούν οι επόμενοι και το Σάββατο και την Κυριακή. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας πρέπει να έχουμε ένα στόχος μας, να τους δείξουμε ότι μπορούμε να τους εμποδίσουμε, ότι μπορούμε να τους αποκλείσουμε, ότι μπορούμε να μην τους αφήσουμε να δουλέψουν στο βουνό. Να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας καλά και να είμαστε έτοιμοι όταν κινηθούμε, να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση και να δείξουμε τη δύναμή μας και να πούμε ότι είμαστε πολλοί και μπορούμε να σας σταματήσουμε. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο Λάζαρος τα είπε με τον καλύτερο τρόπο αυτά που έγιναν και το, για το τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Στην τηλεόραση τη βάλαμε πριν από λίγο, όλοι γιατί είχαμε κάποια διάθεση να ακούσουμε τον Μάστα να ξαναλέει τα ίδια πράγματα. Αλλά θέλαμε να δείξουμε ακόμα μια φορά ότι αυτός ο οποίος έχει καθίσει εδώ και χαρακτηρίζεται δήμαρχος του Δήμου Αριστοτέλη δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας και είναι εδώ που είναι για να υπηρεσπίσει τα συμφέροντα της εταιρείας και όχι τα συμφέροντα του Δήμου Αριστοτέλη. Για να πετύχει αυτούς τους σκοπούς του δεν ρισκάζει να χρησιμοποιήσει τόσο καλά το ψέμα, το τέχνη την οποία άλλωστε κατέχει άριστα και γι' αυτό και τον ακούσαμε μία εκδήλωση
η οποία είχε το χαρακτήρα διαβούλευσης, να μας την παρουσιάσει σαν ενημέρωση, και όταν το ξεσκεπάσανε όλοι οι παρόντες και παρουσιάσανε τα χαρτιά και τα αποδεικτικά από το Υπουργείο ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι δεν ήρθαν εδώ για ενημέρωση για να μάθουμε εμείς τι ρόλο θα παίξουν τα πετρέλαια, αλλά ήρθαν για να ικανοποιήσουν ένα γράμμα του νόμου ότι έπρεπε να γίνει διαβούλευση. Τα διαβασικά που κουβαλούσαν οι υπάλληλοι τους και που καλώς ή κακώς βγαίνουν στη διάβια και μπορούμε και τα κατεβάζουμε, γράφαν ότι τα συγκεκριμένα άτομα δικαιολογεί να νομιμοποιήσουμε μία ψεύτικη διαδικασία. Αυτόν το χαρακτήρα έχει η αντίδραση και αυτό δεν επιτρέψαμε να γίνει. Δεν επιτρέψαμε δηλαδή την απάτη και το ψέμα. Και όχι η αντιδημοκρατική μας συμπεριφορά ήταν αυτή που λειτουργήσε όπως το παρουσιάζει ο κύριος Δήμαρχος. Αλλά επειδή δεν απευθύνεται σε κόσμο που δεν ξέρει την πραγματικότητα, πιστεύει ότι πες από τα ψέματα κάτι θα μείνει. Ανέφερε για το Χαβρίε ότι κάποιοι λένε ότι είναι έτσι. Δυστυχώς για αυτόν δεν είναι κάποιοι αυτοί που τα λένε αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς για αυτόν αυτοί που τα λένε είναι επιστήμονες. Δεν τα λέω εγώ, δεν τα λένε οι φίλοι συναγωνιστές, δεν τα λένε εσείς που είστε αυτή τη στιγμή παράδες εδώ. Μας τα είπαν άνθρωποι οι οποίοι είναι επιστήμονες και οι οποίοι ξέρουν και κατέχουν το αντικείμενο αυτό. Ο ίδιος υποσχόταν προεκλογικά ότι θα έχει και διάσημους επιστήμονες δίπλα που να τον βοηθάνε στο έργο του. Για κάτι του τύχη όμως ένας από τους επιφανείς αυτούς επιστήμονες αρνήθηκε, γιατί κατάλαβε το κίνητο του, αρνήθηκε να συμμετέχει σε αυτή την ιστορία. Είναι ο συγχωριανός μας, ο πατριώτης μας από το δωμάτιο. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να ελοποιήσουμε αυτό το σχέδιο, να στείλουμε το μήνυμα ότι το Δημαρχείο κλείνει για τον απλούστατο λόγο. Δεν έχουμε δήμαρχο που να εκπροσωπεί το χωριό μας. Είναι απαραίτητο όμως για να πετύχει αυτό και να φύγει το μήνυμα και η συμμετοχή όλων μας. Πρέπει όλοι να συμμετέχουμε αυτές τις τρεις σφαίρες που αποφασίσαμε να κάνουμε την εκδήλωση αυτή. Επιπλέον, επειδή στη διάρκεια της συζήτησης που έγινε στο συντονιστικό για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε, αν θα μείνουμε μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, αν θα είμαστε μέχρι την Κυριακή, αν θα κάνουμε κι άλλες εκδηλώσεις, υπήρχε η μία άποψη η οποία έλεγε ότι τα γεγονότα που συνέβησαν ήταν τόσο σοβαρά και τόσο σημαντικά και αυτά που έρχονται είναι ακόμα περισσότερο σοβαρά και σημαντικά, έπρεπε να κάνουμε κάτι το οποίο θα δημιουργήσει ισχυρή εντύπωση. Και θεωρήσαμε λογικό να πάμε στο τριήμερο κλείσιμο του Δημαρχείου. Υπάρχει και η άλλη άποψη η οποία έρχεται να εμφανίσει ότι σε ενδεχόμενο το τριήμερο κλεισίματος του Δημαρχείου θα έχουμε το πρόβλημα να πάρει ο Δήμαρχος να το βρει σαν επιχείρημα για να μεταφέρει την έδρα στην Αρναία. Θέλαμε απόψε να ακούσουμε τη δική σας άποψη, θέλουμε να ακούσουμε και την άποψη του λαού της Ερυσσού, αν θέλει να μείνουμε εδώ μόνο μια μέρα και να φύγουμε ή αν θέλει να μείνουμε τρεις μέρες και να κορυφωθεί η διαδικασία που ξεκινάμε σήμερα με τις εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου. Θέλετε να μείνουμε τρεις μέρες. Λοιπόν, επειδή η διαδικασία αυτή είναι δύσκολη, είναι ξεκουραστική, θα πρέπει να συμμετέχουμε όσο γίνεται οι περισσότεροι άνθρωποι. Υπάρχουν εδώ κοπέλες οι οποίες συγκεντρώνουν ονόματα για να κανονίσουμε τις βάρκες ώστε και το Δημαρχείο να προστατεύεται, γιατί δεν μπορούμε να το αφήσουμε από τη στιγμή που βρίσκεται υπό την ευθύνη μας, δεν μπορούμε να το αφήσουμε και να σηκωθούμε και να φύγουμε ούτε λεπτό. Υπάρχει ανά πάσα στιγμή το ενδεχόμενο προβοκάτσιας για να μας φορτώσουν πράγματα για τα οποία δεν ευθυνόμαστε καθόλου. Έχουμε την ευθύνη, όπως το πήραμε, να το παραδώσουμε και να συνεχίσει την λειτουργία του και μέχρι να αποφασίσουμε άλλο είδους λειτουργήσεις. Γι' αυτό απαιτούνται πολύ διαθέσιμοι και πολλοί εθελοντές να συμμετέχουν στη διαδικασία με τις βάρκες και πρέπει και κατά τη διάρκεια και κατά τη διάρκεια της ημέρας να είναι άνθρωποι εδώ πέρα να συζητάμε, να φαίνεται ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον και μια κινητικότητα μέσα στον χώρο της Ερυσσού. Θα ήθελα όλοι εμείς που είμαστε εδώ πέρα να βγούμε από αύριο, από απόψε κιόλας,
και να κινητοποιήσουμε και τους άλλους συμπατριώτες μας που σήμερα δεν βρίσκονται εδώ. Να επικοινωνήσουμε με τα διπλανάκοπια και να ζητήσουμε να έρθουν και αυτοί να συμμετέχουν. Όλοι, μια, δυο, τρεις ώρες, πρέπει να είμαστε όλες τις μέρες αυτές εδώ. Πρέπει το Δημαρχείο, το επόμενο τριήμερο, να μην δουλεύει, αλλά παράλληλα να προστατεύεται και να φυλάσσεται από τους κατοίκους του. Ευχαριστώ. Άκουσα πιο μπροστά τον Πάχτα να λέει αν έχει ή δεν έχει κιάνιο. Κιάνιο σίγουρα έχει. Το τι ποσότητα έχει ανάθεμα και αν το γνωρίζει κανείς. Αλλά εγώ θα σας θυμίσω λίγο τι έχει. Έχει τεράστιες χαβούζες σε λεκάνες που όλες αυτές οι λεκάνες έχουν απόλυξη τον κόλπο της Ιερισσού. Έχει μια τεράστια τρύπα που θα καταστρέψει ένα ολόκληρο βουνό και αυτό είναι πάνω από την Παναγία. Έχει, θα την κάνω λέει, η μέθοδος που επιλέξε λέει η ακαριαία αντίξη. Ξέρετε τι σημαίνει η ακαριαία αντίξη? Και με το μετάλλευμα. Όταν καίγεται το μετάλλευμα, εξαερώνονται βαρέα μέταλλα. Αυτά βγαίνουν στην ατμόσφαιρα και στη συνέχεια διαχέονται σε πάρα πολύ μεγάλες περιοχές. Θυμηθείτε το Τσέρνομπιλ μέχρι που έχει φτάσει. Σκεφτείτε λίγο, και αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο κανείς να το παρατηρήσει, τα κρούσματα καρκίνου που έχουμε στην περιοχή σε σχέση με άλλες. Οι αρνιώτες πενέδονται ότι έχουν τα μικρότερα ποσοστά και το μεγαλύτερο μέσο όρο ζωής. Αυτό σημαίνει μια καρία αντίξη. Όταν κάποτε στην Ολυμπιάδα γινόταν μια συζήτηση πάνω σε αυτά και ρωτούσαν τότε γιατί δεν χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδο και η απάντηση ήταν απλή. Και δεν χρησιμοποιείται γιατί αυτή είναι χειρότερη από την ύπαρξη του τυραννίου. Φανταστείτε λοιπόν πόσο τρομερή είναι η ύπαρξη του τυραννίου και σκεφτείτε ότι αυτοί που πάνε να κάνουν είναι ακόμα χειρότεροι. Εδώ πάνω θα υπάρχουν ψυκάμινοι. Θα υπάρχουν εργοστάσια θηλυκού οξέως. Στον κόλπο της Ιερισσού θα μεταφέρονται κοιτάσματα από όλα σχεδόν τα Βαλκάνια για να επεξεργάζονται εδώ. Σε λίγο καιρό ο κόλπος της Ιερισσού θα είναι ένας πεθαμένος κόλπος. Και αυτό το έχουμε δει. Το έχουμε δει στην Ελευσίνα, το έχουμε δει στην Αττική, το έχουμε δει όπου τέλος πάντων υπάρχουν τέτοιες δραστηριότητες. Πιο μπροστά υπόθηκε ότι ο Χαβρία σε μικρό ποσοστό παίρνει νερό από εδώ. Μα χρειάζεται μεγάλο ποσοστό. Άμα θα σπάσει μια λεκάνη, έχει καμιά σχέση αν τα νερά τα επιβαρημένα πάνε σε καθαρά νερά, αν θα είναι σε ποσοστό 0,4 ή 2 ή 3%. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει για αυτό εδώ τον τόπο. Την απαξίωση, την υποβάθμιση. Ποιος φοβάται πριν από κάποιο καιρό συζητούσαμε ένα μεγάλο ξενοδόχο. Η ερώτησή μου είναι, πες μου, αν αυτά τα πράγματα δημιουργηθούν εκεί, υπάρχει ποτέ περίπτωση τουριστικό γραφείο να φέρει εδώ ανθρώπους να διακινήσει εδώ ξένους τουρίστες. Μου το απέκλεισε γιατί μόλις θα έρθει αυτός εδώ και θα δει τους ψυκαμίνους εκεί πάνω και θα μάθει το τι γίνεται εδώ, όταν θα γυρίσει πίσω να κάνει αγωγές και θα τεινάξει όλο αυτό το γραφείο και όλο το ξενοδοχείο στον αέρα. Καταλάβετε το, σήμερα ή επιλέγουμε να σκύψουμε το κεφάλι σε αυτούς και να γίνουμε δούλοι σε αυτούς ή επιλέγουμε να ζήσουμε ελεύθεροι με τα προβλήματά μας, με τους σκόπους μας, με τη δουλειά μας. Αυτό το ρημάδι το κράτος τόσα χρόνια μας είχε μάθει σε τσάπα επιβολικήσεις. Σήμερα λοιπόν ξέρετε μας έχει μάθει, μας χτυπάει την πλάτη και μας λέει μη δουλεύετε, μη προσπαθείτε για τη ζωή. Γιατί εμείς θα βγάλουμε το χρυσό, θα βγάλουμε τα πετρέλαια, θα βγάλουμε τους υδρογονάνθρακες και θα σουρθούμε. Εσείς λοιπόν καθίστε στην πολυθρόνα σας, καθίστε στο κρεβατάκι σας και ξαπλώστε. Λοιπόν,
Είμαστε αποφασισμένοι να τραβήξουμε αυτόν τον αγώνα. Αν είμαστε αποφασισμένοι, θα βγουν παιδιά έξω. Δώστε τα ονόματά σας, δώστε τα τηλέφωνά σας. Βγείτε εδώ μπροστά και μην κρύβεστε πίσω από τα αυτοκίνητα για να τραβήξουμε αυτόν τον αγώνα μπροστά. Μαζί. Είμαστε αποφασισμένοι, πέστε μου. Δεν ακούω αυτούς εκεί κάτω. Είμαστε αποφασισμένοι. Αν είμαστε αποφασισμένοι, θα νικήσουμε. Και να ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτός ο αγώνας εδώ. Ο αγώνας γίνεται και γίνεται και παρά έξω, γίνεται στα συμβούλια επικρατείας, γίνεται από εδώ, γίνεται από εκεί. Εκεί λοιπόν, αν είμαστε μαζεμένοι, αν έχουμε τη στήριξη όλων, έχουμε πολλά όπλα για να κερδίσουμε. Μην ξεχνάτε ότι ο Ολυμπιάδος όταν έδωσε τους αγώνες τους, στο τέλος κέρδισε το Συμβούλιο Επικρατείας και όλα πήγαν καλά. Αλλά πρέπει εμείς εδώ να μην επιτρέψουμε. Τι να το κάνουμε να πάμε στο Συμβούλιο Επικρατείας όταν ακουπούν 4.000 θέματα δάσους πάνω. Αφού θα καταστρέψουν τον τόπο, τι να το κάνουμε να κερδίσουμε το οτιδήποτε. Πρέπει λοιπόν να αντέξουμε. Πρέπει να είμαστε όλη την ημέρα στη δημοσιότητα για να δείχνουμε ότι εδώ κάποιοι άνθρωποι παλεύουν. Αλλά δεν